Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Γεροντή. Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αποφασίσαμε να κλείσουμε μαζί την σημερινή εκπομπή. Είναι η τελευταία εκπομπή, το τελευταίο Κρήτη σήμερα πριν από τα Χριστούγεννα. Να σου ευχηθούμε καλές γιορτές. Το δικό σου μήνυμα μέσα από τη μουσική που έστειλες, στέλνεις και θα στείλεις, ποιο είναι? Να αντέξουμε όσο το δυνατόν γίνεται αυτή την κατάσταση και να βγούμε πιο δυνατοί. Ο Γιώργος Γεροντής είναι μουσικός, έχει δυνατές συνεργασίες στο παλμαρέ του, έχει ένα μέλλον το οποίο είναι έντονο και γεμάτο επιτυχίες και είμαστε σίγουροι γι' αυτό και θέλουμε πολύ να τον ευχαριστήσουμε για την παρουσία του σήμερα και τη συμμετοχή του στην Κρήτη σήμερα. Νομίζω ότι μέσα από το τραγούδι σου και τις κοντιλιές σου εκεί έχεις να πεις περισσότερα. Σωστά, Γιώργο? Ναι, κοντιλιές. Από ένα έντεχνο εισαγωγικά. Ναι. Ο Βράχος το λένε, ναι. Είναι τον έτερο νήμιστη. Γιώργο, να σε ακούσουμε βέβαια. Πάνω στο βράχο την κορφή στέκομαι και κοιτάζω και μέσα μου φωνάζω, αυτό είναι ζωή. Του φραγιού το ξύπνημα, η μυρωδιά το χώμα, ορίζοντα το χρώμα σε μια αναπνοή. Τα χέρια νίκω και θαρώ, πως έχω όλο τον κόσμο, ότι στα αλήθεια λαχταρώ και μέσα μου ποθώ. Θεέ μου, ας ήταν μια στιγμή ελεύθερος να νιώσω, εδώ θέλα τελειώσω στο βράχο πάνω αυτό. Εδώ θέλα τελειώσω στο βράχο πάνω αυτό. Πάνω στο βράχο την κορφή τα βλέφαρα μου κλείνω, εδώ θέλω να μείνω, να κύψω τη στιγμή. Σαν του αετού το τίναγμα, την ώρα που υψώνει, μάτια που δεν σηκώνει, βλέπει με την ψυχή. Τα χέρια ανοίγω και θαρώ, πως έχω όλο τον κόσμο, ότι στα αλήθεια λαχταρώ και μέσα μου ποθώ. Θεέ μου, ας ήταν μια στιγμή ελεύθερος να νιώσω. Και με την όμορφη εδώ μελωδία του Γιώργου Γεροντή, ο οποίος συνεχίζει την κοντιλιά του και το όμορφο τραγούδι του, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Να κλείσουμε, κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, προπαραμονή Χριστουγέννων. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλές γιορτές και με το καλό να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ.